διατήρησε θα τον Γιώργο τον Μπιτζάνη, coach, μετά από 4 συνεχόμενες ήττες. Ήρθε επιτέλους και η νίκη. Άρχισε και με δύσκολο. Είναι αλήθεια αυτό. Νομίζω το μάτς κρίθηκε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Στο οποίο ενόμασταν πίσω με 3 πόντους. Πήραμε μια διαφορά. Είχαμε στο τέλος αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η νίκη είναι πολύ σημαντική, όχι τόσο βαθμολογικά, για λόγους ψυχολογίας και για λόγους γοήτρου. Ο πολλής κόσμος δεν ξέρει ότι ουσιαστικά κάναμε μία προπόνηση 10 άτομα μαζί. Ο Νταμόντρε Χάρης έχει παίξει με φουσκωμένο πόδι. Ο Κυριακίδης έχει κάνει μία προπόνηση και το παιδί δεν ξέρει καλά-καλά τα συστήματα και τα ονόματα των συμπαιχτών του. Και οι δύο προσπαθήσαν, όπως και όλα τα παιδιά. Είναι σημαντική νίκη. Πρέπει να συνεχίσουμε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε, όπως είπα και στο pre-game, είναι ότι ελπίζω να επιστρέψουν οι τραυματίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια κανονικότητα στο παιχνίδι μας. Επίσης, θυμίζω ότι παίζουμε με ένα ξένο λιγότερο. Δυστυχώς δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε αλλαγή τώρα. Θα περιμένουμε στον τρίτο γύρο για να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε ένα παιδί ακόμα. Είναι όλα εναντίον μας, αλλά με καλή πίστη και θετική ενέργεια νομίζω θα προχωρήσουμε. Στο σημερινό παιχνίδι φάνηκε πως στο τέλος κυριάρχησε η ψυχραιμία στις βολές, ενώ όλο το παιχνίδι οι βολές ήταν γύρω στο 50%. Εμένα 4-4 στο τέλος από τον Άντιερ και τον Σμιθ καταφέρατε και πήρατε νίκη, αλλά και σε συνολικό επίπεδο τα rebound. Σωστά. Έχετε δίκιο. Κάναμε και ένα-δύο κρίσιμα shot block σε κάποια lay-up της αντίπαλης ομάδος. Ο ψηλός μας ο Κινσούλαλ το κατάφερα. Γενικώς νομίζω στο τέλος, το τελευταίο πεντάλεπτο όπως προείπα ήταν το πιο σημαντικό. Ήταν κάποιες στιγμές στις οποίες μπορούσαμε να πάρουμε αυτή τη διαφορά και στο τέλος την κρατήσαμε μέχρι το τέλος. Είχαμε τραγικά ποσοστά και στις βολές και στα τρίποντα. Παρ' όλα αυτά νομίζω κυριαρχήσαμε κάποια πράγματα. Βρήκαμε κάποιες λήψεις ζώνης και έτσι μπορέσαμε και κερδίσαμε το παιχνίδι. Τώρα η συνέχεια, μας είπατε ότι δεν θα έχετε τον ξένο για τα επόμενα παιχνίδια του δεύτερου γύρου. Όμως, τι ευελπιστείτε? Λοιπόν, εμείς πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι με την Buffo που είναι την άλλη εβδομάδα, που είναι δύσκολο. Όπως σας είπα, με τις Avantaz έχουμε έναν ξένο λιγότερο και οι δύο πιο βασικοί και πιο εμπειροί Κύπροι δεν παίζουν για διαφορετικούς λόγους. Ο Παπαμιχάλη έχει φύγει από την ομάδα, όπως γνωρίζετε. Δεν ξέρουμε ακόμα πότε και αν θα μπορέσει να ξαναπαίξει. Πρέπει να ενσωματώσουμε τα νέα παιδιά να μας βοηθήσουν. Ξεκινήσαμε με άλλο ρόστερ, είμαστε με άλλο ρόστερ αυτή τη στιγμή και καταλαβαίνετε ότι αυτό μας στοιχίζει. Κρατάμε όμως τα θετικά, κρατάμε την νίκη, την προσπάθεια των παιδιών και πάμε βήμα-βήμα. Πρέπει να κερδίσουμε το μάτς την εβδομάδα με την Μπίφο, έτσι ώστε να ανέβουμε κι άλλο στη βαθμολογία. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την νίκη σας. Ευχαριστώ και εγώ και πάλι, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο τον Μπιτζάνη, ο οποίος μας έκανε ένα σημαντικό briefing του τι συνέβη στον αγώνα.